Για πείτε μας δύο-τρία λόγια για το πώς ουσιαστικά ήρθε αυτή η υποψηφιότητα, δεδομένου ότι έχουμε ακούσει αρκετές πόλεις να έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία κάπως νωρίτερα. Η ιδέα αυτή και η πρόταση ήρθε πρώτα απ' όλα από τα βάθη της ψυχής μας. Γιατί θεωρούμε ότι τα Ιόνια και ειδικότερα, μην με πάρετε για σοβινιστή, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Ευρώπη. Είναι το πιο ευρωπαϊκό κομμάτι της Ελλάδας. Είναι, έτσι δεν είναι? Είμαστε το δυτικό κομμάτι της Ελλάδας. Όχι μόνο αυτό, αλλά περισσότερο είμαστε προσδεδεμένοι σε αυτό το δυτικό κομμάτι, με την έννοια ότι ήμασταν πάντα ιστορικά το σταυροδρόμι της Δύσης προς την Ανατολή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλες οι φάσεις εξέλιξης του ευρωπαϊκού πολιτισμού έχουν αφήσει αποτυπώματα στα νησιά. Εγώ μιλάω περισσότερο για την Κέρκυρα. Όλα τα ίνσαλα, η Κέρκυρα ακόμα περισσότερο. Σωστά. Γιατί ήταν πολύ πιο κοντά στη Δύση. Και σωστά, ήταν και πρωτεύουσα της Επτανήσου. Με αυτή την έννοια, επειδή και οι κατακτητές τότε, προστάτες, όπως θέλετε πέστε τους, είχαν την έδρα τους εδώ πέρα, σαν τη Μητρόπολη των Επτανήσων. Κύριε Δήμαρχε, αρρωγή... κατακτητές ήταν ένα πολιτισμό που ήρθε. Τι να κάνουμε, δεν... Και οι κατακτητές ήταν ένα πολιτισμό. Μα, αυτό, λέμε, αυτό είναι το αποτύπωμα, διότι μαζί με τους στρατούς και τους λαούς και το αρχοντολόι και την αριστοκρατία ερχόταν και όλα τα. Όλη η εξέλιξη του διαφωτισμού, όλου του πολιτισμού, του ευρωπαϊκού πολιτισμού, έφτανε και μέχρι εδώ. Φέρανε και καλά. Ανατολή. Φέρανε και καλά. Επομένως, η ιδέα ήρθε έτσι και με την έννοια ότι ο θεσμός αυτός στην ουσία δεν έχει να κάνει με το τι είσαι, αλλά με το πού θέλεις να πας. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης που ζούμε σήμερα, να βάλεις μπροστά σου ένα όραμα που θα σε πάει πιο μπροστά. Θα δώσει δύναμη, θα συσπυρώσει δυνάμεις, θα συσπυρώσει την κοινωνία για να παλέψει για ένα ευρύτερο, μακρύτερο, υψηλότερο στόχο. Κύριε Δήμαρχε, ποιοι σας βοηθούν για να είναι δυνατή αυτή η υποψηφιότητα? Έχετε βοήθεια? Έχουμε βοήθεια, έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες βέβαια και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και όλες τις δυνάμεις που έχει ο τόπος, με πρώτα απ' όλα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια την γνώση και την επιστήμη και την δυνατότητα επεξεργασίας ενός πλήρους φακέλου και καλώς στοιχειοθετημένου φακέλου για να διεκδικήσουμε την... τον τίτλο. Μάλιστα. Την πρόκριση, βασικά. Να παρακαλέσω και τους συνεργάτες μας να μας δείξουν και τις φωτογραφίες από αυτή την εκδήλωση που διοργανώσατε για την υποψηφιότητα της Κέρκυρας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε φυσικό απόσπασμα από αυτή την όμορφη εκδήλωση, όμως συμμετείχαν οι φιλαρμονικές, οι χοροδίες. Για πείτε μας για αυτή την εκδήλωση. Κοιτάξτε, είπαμε πρώτα απ' όλα να δώσουμε ένα μικρό δείγμα εκ των ενόντων. Δηλαδή, το τι είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στην Κέρκυρα. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν όχι μόνο αυτό, αλλά να δώσουμε και χαρακτηριστικά δείγματα και του λαϊκού πολιτισμού όπως διατηρείται και υπάρχει στο νησί, καλώντας μια παραδοσιακή, πολύ ωραία χοροδία από το χωριό Βαλανιό, που στην ουσία είναι μια παρέα που τραγουδάει κατά το επτανησιακό έθιμο, μια παρέα που τραγουδάει αρέκια, ας πούμε, παραδοσιακά τραγούδια. Χρησιμοποιήσαμε δύο δημοτικές χοροδίες και μια καταπληκτική παιδική χοροδία της χοροδίας Κερκύρας, η οποία βραβεύτηκε κιόλας στο Φεστιβάλ της Καλαμάτας. Και βέβαια δεν μπορούσαν να λείψουν ένα μικρό σύνολο του Λυκείου Ελληνίδων που χόρεψε ένα κερκυραϊκό χορό. Και δεν μπορούσαν να λείψουν βέβαια και οι παραδοσιακές φιλαρμονικές της πόλης, οι τρεις φιλαρμονικές της πόλης που παίξαν τον ευρωπαϊκό ύμνο και διάφορα άλλα κομμάτια. Μάλιστα, ήταν πραγματικά μια γιορτή όπως καταλαβαίνουμε και από τις φωτογραφίες που βλέπουμε. Και να πούμε ότι η Κέρκυρα, κύριε Δήμαρχε, είναι αδελφοποιημένη με πολλές πόλεις στην Κύπρο, στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, τη Σερβία. Ελπίζετε και στη δική τους βοήθεια? Σίγουρα τουλάχιστον την ηθική τους, αλλά και την υλική, με την έννοια ότι σε αυτή την πορεία πιστεύουμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να προσκαλέσουμε
καλλιτεχνικά συγκροτήματα, να διοργανώσουμε συναντήσεις, συνέδρια, τα οποία θα δώσουν μια άλλη πνοή και θα ανεβάσουν γενικότερα το επίπεδο και του πολιτισμού, αλλά και των ανταλλαγών και των σχέσεων ανάμεσα σε όλες αυτές τις πόλεις και την Κέρκυρα. Μάλιστα. Και βέβαια, σε αυτή την ιστορία δεν πρέπει να παραλείψω ότι εμείς υπολογίζουμε στην ενεργό συμμετοχή, όχι απλώς στη συμπαράσταση, όλων των δήμων της περιφέρειας των Ιόνιων νησιών. Και ελπίζουμε να την έχετε, γιατί θα είναι και δική μας ιδιαίτερη χαρά η Κέρκυρα να πιστεύω να ότι έχει μια, το τίτλο. Αν ευδοκιμήσει αυτή η υποψηφιότητα της Κέρκυρας, θα είναι μια τιμή για όλα τα Επτάνησα. Βέβαια. Και μια αναγνώριση για όλα τα Επτάνησα. Όπως έχω, βέβαια. Και το λέω με τα, επειδή το έχω πει, γιατί πολλές πόλεις της Πελοποννήσου διεκδικούν το ίδιο. Η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, η Τρίπολης. Ναι. Λέω και αυτό θα είναι μια επιτυχία της Πελοποννήσου ολόκληρης. Δηλαδή θα ενεργοποιηθούν και εκεί όχι μόνο μια πόλη, όλες οι πόλεις. Βέβαια. Θα έλεγα και δήμαρχε ότι και εσείς ακόμα θα μπορούσατε κάποια στιγμή, γιατί είναι ευγενής η άμυλα των πόλεων που διεκδικούν κάτι. Έτσι, δεν είναι. Σαφέστατα. Δεν είναι θα ανταγωνιστική η διαδικασία. Ένας θα κερδίσει. Αυτός που θα κερδίσει δεν θα παραμελήσει και τους άλλους, θα κοιτάξει να τους προβάλλει και ό,τι καλό έχουν επιτελέσει, έχουν παράξει αυτό το διάστημα, θα μπορέσει να το προβάλλει και αυτό. Σαφέστατα. Έτσι είναι ακριβώς όπως το αναφέρετε. Λοιπόν, εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλη αυτή την προσπάθεια, κύριε Δήμαρχε, και να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας επικοινωνία.